αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα και όσο πλησιάζουν μέρες προς τις εκλογές, η κίνηση στο εκλογικό μας περίπτερο είναι αυξημένη. Έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος ζητάει ψηφοδέλτια, κάποιες οδηγίες αν χρειάζεται, πώς ψηφίζουν, πώς μπορούν να μετακινηθούν. Είναι αυξημένη η κίνηση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα την Κυριακή και ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει για άλλη μια φορά στοιχείο ένα υψηλό ποσοστό. Αλλά και πανελλαδικά θεωρούμε ότι θα είμαστε σε ένα πάλι υψηλό ποσοστό που θα πλησιάζει την αυτοδυναμία. Εμείς και στοιχείο αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου και ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει πανελλαδικά, δηλαδή αυτό το κλίμα υπάρχει μάλλον πανελλαδικά και θα εκφραστεί και στην κάλπη. Αυτό που ζητάμε εμείς από όλο τον κόσμο είναι να πάει να ψηφίσει. Η αποχή δεν βοηθάει καθόλου και κανέναν. Και η αποχή δεν βοηθάει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, να αλλάξει η υπάρχουσα κυβέρνηση. Καλούμε λοιπόν τους πάντες να πάνε να ψηφίσουν και πιστεύουμε ότι στις εκλογές θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και την επόμενη των εκλογών ο λαός με την ψήφο του θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους, τους νέους, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους και γενικά όλους τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Τους μόνους που φαντάζομαι ότι δεν θα βοηθήσει είναι μια κούφτα οικονομημένους οι οποίοι λιμένονται τον τόπο αυτή την τετραετία. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, βλέπουμε από τον κόσμο που περνάει έξω από το περίπτερό μας μια διάθεση να στηρίξει το κόμμα μας στις εκλογές αυτές που έρχονται. Πιστεύουμε ότι θα καταγραφεί μια δυσαρέσκεια απέναντι στα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 8-9 χρόνια τη χώρα και πιστεύουμε ότι ασπάζονται τις αντιλήψεις μας, τις 12 προτεραιότητες όπως έχουμε θέσει για την επόμενη μέρα και όσα πρέπει να γίνουν για τη χώρα για να ορθοποδήσει να φύγουμε από ένα τέλμα που έχουμε επέλθει αυτή τη στιγμή. Η κίνηση στο περίπτερό μας είναι σταθερή, είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για τα ψηφοδέλτια όσο και για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτό που εισπράτεται βέβαια είναι το γεγονός ότι σε αυτή την εκλογική μάχη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πιο διεισδυτικό και ως προς τις θέσεις του και ως προς την προπαγάνδα του και ως προς τα viral video του γραμματέα του Κουτσούμπα, γιατί τέτοιοι είναι. Από εκεί και πέρα βέβαια εμείς στο παραπέντε πλέον της εκλογικής μάχης το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι όλοι εμείς και μόνοι τους πρέπει να κοκκινήσουν οι κάλπες, πρέπει στη νύχτα που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, πότε με Νέα Δημοκρατία, πότε με ΠΑΣΟΚ, πότε με ΣΥΡΙΖΑ, πότε μαζί και χώρια, να σπάσει αυτό το απόστημα, να ξεκινήσει η αντεπίθεση και επιτέλους ο λαός να βάλει τα θεμέλια για να σώσει τον εαυτό του. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ και μπροστάρις είναι και πρόγραμμα έχει και μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια λαϊκή εξουσία αρκεί να το θελήσει ο λαός. Ωστόσο θεωρούμε ότι τα θεμέλια μπαίνουν την Κυριακή και είναι μια ευκαιρία για το λαό να βάλει αυτά τα θεμέλια σε αυτή την εκλογική μάχη των αγώνων που έρχονται. Γιατί οι εκλογές είναι ένα ελάχιστο μέσο και αν θέλετε είναι και ένα αποδεκτό από το σύστημα μέσο. Από εκεί και πέρα ο αγώνας στους δρόμους είναι αυτό που κρίνει τα πάντα. Και εκεί το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι.